Βρισκόμαστε στο ιστορικό εκκλησάκι της Παναγίας της Χελιδονούς. Το εκκλησάκι αυτό λοιπόν ανήκει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας Αμαρουσίου, Οροπού και Μαραθώνος. Και βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Κηφισιάς. Είμαστε ακριβώς στα όρια. 100 μέτρα πιο κάτω, 150 περίπου, αρχίζει ο Δήμος Αχαρνών. Βρίσκεται υπό την εποπτεία και μάλιστα υπό την αυστηρά εποπτεία της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, τα κελιά βρίσκονται σε όλο αυτόν το λόφο τον οποίον βλέπουμε και έχει δημιουργηθεί εκ των υστέρων με προσθήκες είτε από ανθρώπινο χέρι είτε με φυσικό τρόπο αυτών των χωμάτων. Οι αρχαιολόγοι κοντολογής εκτιμούν ότι αν αρχίσουμε και κάνουμε ανασκαφές, θα μας αποκαλυφθεί ο μοναστικός χώρος ο οποίος υπήρχε τότε. Και δεξιά και αριστερά από το εκκλησάκι, σε όλη αυτήν την πλαγιά, η οποία εκτείνεται μπροστά μας και εξαπλώνεται επί μακρών. Διακρίνονται ως λείψανα των κελιών ή του οικοδομήματος, δεν μπορούν με ακρίβεια να προσδιορίσουν αν είναι τα κελιά ή είναι κάποιο άλλο τμήμα του οικοδομήματος. Διακρίνονται λοιπόν λείψανα, όπως τα λένε και αυτοί οι αρχαιολόγοι επιστημονικά. Ο τείχος δηλαδή εκεί, ο πέτρινος τείχος, ο οποίος μαρτυρεί ακριβώς ότι υπήρχαν και άλλα οικοδομήματα πλησίων του ναού. Εδώ λοιπόν υπήρχε και κατά την παράδοση λατρεύονταν οι νύμφες, οι νεράιδες της αρχαιότητας και υπήρχαν σπήλαια. Ένα από τα σπήλαια που έχει διαμείνει είναι αυτό το οποίο βλέπετε. Βλέπουμε δηλαδή τη σπηλιά, βλέπουμε τους σταλακτίτες οι οποίοι είναι απολιθωμένοι και νεροφαγώματα, τρύπες στο σπήλαιο που δείχνει ότι είχαμε μεγάλη ποσότητα νερού. Εδώ λοιπόν οι πρόγονοί μας λάτρευαν τις θεές νύμφες, μετά όμως με την επικράτηση του χριστιανισμού άρχισαν να εγκαθίστανται και στην Πάρνηθα αλλά και στους πρόποδες, είμαστε στους πρόποδες, διάσπαρτοι μοναχοί. Σε αυτούς λοιπόν τους μοναχούς δημιουργήθηκε η ανάγκη να έχουν ένα μέρος, έναν τόπο, ώστε να συγκεντρώνονται, είμαστε στους πρώτους αιώνες του χριστιανού, για την λατρεία προς τον Θεό. Βρήκαν λοιπόν αυτό το σπήλαιο. Άκουσαν και την παράδοση ότι εδώ λατρεύονταν οι νεράιδες και θέλησαν κατά αυτόν τον τρόπο να επιβάλλουν και τη λατρεία του αλλιού, όπου ο αγάς του Μενιδίου κατά την παράδοση αποφασίζει να λαιλατίσει το μοναστήρι και να κινηθεί απειλητικά προς αυτό. Ένας κάτοικος από εκεί, μετά λογό του, τρέχει να ειδοποιήσει τις μοναχές
οι οποίες ξεκινώντας την διαδικασία να ετοιμαστούν και να περισσώσουν, να πάρουν μαζί τους για να εγκαταλείψουν το μοναστήρι, γιατί δεν φοβόταν μόνο για τη ζωή τους, αλλά και για την τιμή και την αξιοπρέπειά τους. Θα τις ατίμαζαν πρώτα και μετά θα τις σκότωναν, διαπιστώνουν ότι το ασκέρι με τον Τούρκο αγά είχε πλέον φτάσει πρώτων πυλών. Κατά την παράδοση λοιπόν, και αυτή είναι η μία εκδοχή του ονόματος, έτσι μη έχοντας τρόπο διαφυγής, παρακαλούν την Παναγία η οποία είναι προστάτης του μοναστηριού, αφιερώνεται στην Παναγία εξ αρχής στο μοναστήρι, παρακαλούν την Παναγία να τους δώσει έναν τρόπο διαφυγής, να γλιτώσουν. Και κατά την παράδοση η Παναγία τις μεταμορφώνει σε χελιδόνια, για να μπορέσουν να φύγουν, να εξαφανιστούν και να μην πέσουν στα χέρια των αλλοπίστων. Αυτό είναι η μία εκδοχή του ονόματος Παναγία Χελιδονού. Υπάρχει και μία άλλη σοβαρή εκδοχή, η οποία έχει να κάνει πάλι με ένα θαύμα το οποίο συνέβη, σε μία αγρυπνία, προφανώς σε κάποια πανήγυρη του ναού. Μία μητέρα έρχεται με πολύ πίστη, αλλά και πολύ εσωτερικό και ψυχικό πόνο, να ξαγρυπνήσει, όπως έλεγαν οι παλιοί, και να παρακαλέσει την Παναγιά να γιατρέψει το κοφάλαλο παιδί της, το μουγκό παιδί της, το οποίο φέρνει μαζί. Σε όλη τη διάρκεια της αγρυπνίας γονιπετεί, ζητά το έλεος του Θεού και τη βοήθεια της Παναγίας και το πρωί, τελειώνοντας η αγρυπνία και βγαίνοντας στο προάβλιο, το παιδί αναφωνεί «Μαμά Χελιδόνια». Ήταν το πρώτο που συνάντησε όταν βγήκε στο προάβλιο και έτσι λοιπόν έγινε γνωστό τόπος με τα Χελιδόνια, η Παναγιά η Χελιδονού. Αξιοσημείωτο αρχιτεκτονικά, το οποίο απασχολεί και τους αρχαιολόγους, είναι βέβαια ότι εμπερικλείεται, όπως είπαμε, το σπήλαιο μέσα και ότι υπάρχει η οπή, το όπεο το λεγόμενο, το οποίο εξυπηρετούσε για να φεύγουν οι αναθυμιάσεις και ο καπνός. Γιατί όταν οι μοναχές, μην ξεχνάμε ότι αυτό ήταν το καθολικό της μονής, μαζεύονταν, συγκεντρώνονταν εδώ για να λατρεύσουν το Θεό, ο μόνος τρόπος που είχαν για να ζεσταθούν χειμώνα, μες στο δάσος, δίπλα στο ρέμα του Κηφισού, το κρύο δρυμεί ακόμα και τώρα το χειμώνα, άναβαν φωτιά εδώ και υπήρχε αντίστοιχη οπή για να φεύγει ο καπνός πάνω. Άλλο ένα ιδιαίτερο είναι οι τοιχογραφίες οι οποίες υπάρχουν και αν τις παρατηρήσουμε θα δούμε ότι από τα εικονιζόμενα πρόσωπα λείπουν τα μάτια. Οι Τούρκοι με τις χατζάρες λοιπόν έβγαλαν τα μάτια
για να βεβηλώσουν τα πρόσωπα. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μία τοιχογραφία η οποία έχει διασωθεί. Είναι το πρώτο στρώμα το οποίο βλέπουμε. Βλέπουμε, μπορούμε να διακρίνουμε και δεύτερο στρώμα τοιχογραφίας, άρα είναι η νεότερη αυτή. Είναι στα ύστερα, στα όψιμα χρόνια της τουρκοκρατίας. Η δεύτερη από κάτω και οι ειδικοί εκτιμούν ότι πιθανόν έχουμε και τρίτο στρώμα τοιχογραφίας, η πρώτη τοιχογραφία που έγινε τον 16ο αιώνα με την εγκατάσταση εδώ μοναστικής αδελφότητος. Αναπαριστάται η κοίμηση της Θεοτόκου, γιατί είπαμε ότι πρωταρχικά ο ναός και το μοναστήρι αφιερώθηκε στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, μετέπειτα έγινε ζωοδόχος πηγή, υπερτονίστηκε και έμεινε αυτή η πανήγυρης μέχρι σήμερα, ακριβώς επειδή βρισκόμασταν σε ένα χώρο κατάμεστο και με πολύ νερό. Και μάλιστα σε μια περίοδο μετά το Πάσχα, όπου οι περίοικοι το συνδύαζαν εδώ και σαν εκδρομή. Οπότε έρχονταν, τιμούσαν την Παναγία, έπαιρναν και τα φαγητά τους, έστειναν τα γλέντια τους, ήταν πιο βολική αυτή η εορτή της ζωοδόχου πηγής και έτσι έμεινε μέχρι σήμερα να τιμάται κατά κύριο λόγο της ζωοδόχου πηγής. Το δεύτερο πανηγύρι όμως είναι τα 9 μέρα της Παναγίας. Έχει μείνει και από παλιά, πάλι με αρκετό κόσμο, αλλά όχι όπως της ζωοδόχου πηγής. Λοιπόν, χαρακτηριστικό αυτής της στιχογραφίας δυστυχώς είναι η βεβήλωσή της. Βλέπουμε ότι από όλα τα πρόσωπα λείπουν τα μάτια. Και τα μάτια έχουν αφαιρεθεί από χατζάρα τουρκική, οι οποίοι για να βεβηλώσουν το μάτι τι είναι, είναι η έκφραση της προσωπικότητας, το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Για να βεβηλώσουν τα πρόσωπα, με τις χατζάρες εξόριξαν, έβγαλαν τα μάτια. Είμαστε εντός του σπηλαίου, στο εσωτερικό του σπηλαίου, το οποίο εμπερικλείεται μέσα στο ναό. Όπως είπαμε, βλέπουμε τους απολιθωμένους σταλακτίτες, οι οποίοι έχουν μείνει, τις οπές που είναι, σημαίνει ότι έτρεχε νερό από εδώ. Και εδώ θα δείτε, όταν πλησιάσετε, μία ένδειξη που έχουμε γράψει, παλαιά πηγή. Εδώ λοιπόν υπήρχε ένα φρεάτιο από το οποίο έβγαινε το αγίασμα της Παναγίας. Με την πάροδο του χρόνων και επειδή έγιναν κάποιες εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο, αυτή η πηγή σταμάτησε.
το νερό πλέον δεν ερχόταν. Τα τελευταία 5 χρόνια με τη βοήθεια και ενός συνανθρώπου μας, ο οποίος αφιλοκερδός προσφέρει και έχει αναμορφώσει αυτόν τον χώρο, καταφέραμε να βρούμε την πηγή αυτή της Παναγίας. Απλώς για λόγους ευκολίας πλέον τη στρέψαμε στον εξωτερικό χώρο και το αγίασμα έρχεται στον εξωτερικό χώρο, και μάλιστα όχι μόνο το αγίασμα, είναι τόση η ποσότητα του νερού που βγάζει, ώστε μπορούμε και αυτοεξυπηρετείται το εκκλησάκι. Αρδεύεται, ποτίζονται οι κήποι, όλα από αυτό το ευλογημένο νερό της Παναγιάς, από αυτήν την ευλογημένη πηγή. Έτσι λοιπόν πλέον το αγίασμα ήρθε εδώ και βγαίνει από αυτή την κρίνη, από αυτήν την βρύση. Και όχι μόνο, όπως προείπα, υπάρχει ικανή ποσότητα για να χρησιμεύσει ως αγίασμα, αλλά βρήκαμε τόση ποσότητα, ας είναι ευλογημένο το όνομα της Παναγίας, για αυτό το δώρο που μας έκανε, ώστε να μπορέσουμε να αρδεύουμε όλο το φυτικό κόσμο και φυτικό περίβολο, τον οποίο βλέπετε τριγύρω σας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ο Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμπαρουσίου, Οροπού και Παραθώνος, κύριος Κύριλλος, από την πρώτη στιγμή έδειξε το ενδιαφέρον, το θαυμασμό του και την αγάπη του όταν ήρθε και το είδε για αυτόν τον χώρο, και καθιέρωσε να τελεί πάντοτε κάθε καλοκαίρι μια υπαίθρια παράκληση. Και υπαίθρια γιατί έρχεται πολλής κόσμος. Έρχεται λοιπόν ο Δεσπότης και τελεί υπαίθρια παράκληση την περίοδο του 15 Αυγούστου εδώ σε αυτόν τον χώρο. Έτσι λοιπόν, εάν καθίσετε κάποια στιγμή και ο κόσμος έρχεται συνεχώς να προσκυνήσει, αλλά και αν έτσι πιάσετε κουβέντα με τους προσκυνητές, πάντοτε ο καθένας έχει να διηγηθεί μία ιστορία πώς η Παναγία η Χελιδονού έκανε μια επέμβαση στη ζωή του, έκανε αυτό που λέμε το θαύμα, πώς ήρθε η αντίληψη και η βοήθεια της Παναγιάς στις προσευχές. Εμείς ερχόμαστε πολλές φορές, μιλάμε με τους αδελφούς μας και πάντοτε έχουν ένα έτσι θαυμαστό σημείο και γεγονός να μας αναφέρουν. Κυριότερος βέβαια, στον οποίο ευχαριστούμε, και ό,τι βλέπουμε κατά
πολύ οφείλεται σε αυτόν, είναι ένας ευσεβέστατος άνθρωπος, ένας πραγματικός άνθρωπος του Θεού, αγαπητός μας Κύριος Λάμπρος, ο οποίος μένει σε δήμο εκτός της Αττικής, σε δήμο της Βιωτίας, και λόγω του επαγγέλματός του έρχεται καθημερινώς στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν με ένα θαυμαστό σημείο, αγνώντας παντελώς το χώρο και το ναό, οδηγήθηκε εδώ με ένα θαυμαστό σημείο, με μία υπόδειξη της ίδιας της Παναγιάς, και είπε ότι προσωπικό μου τάμα πλέον είναι, προφανώς θα συνέβη μαζί με το θαυμαστό σημείο και, και κάτι άλλο θαυμαστότερο στη ζωή του ή στην οικογενειακή ζωή του, το οποίο δεν θέλει να αποκαλύψει. Αυτός λοιπόν έθεσε ως τάμα και ως ένδειξη αγάπης προς την Παναγία να επιμελείται και να φροντίζει το χώρο. Αυτός έφτιαξε τα θέματα του ποτίσματος, το θέματα του εξοραϊσμού, με πετρόχτιστα στόλισε τους χώρους. Ό,τι υπάρχει οφείλεται κατά πολύ σε αυτόν, τον οποίο ευχαριστούμε και παρακαλούμε την Παναγιά μας να τον έχει πάντοτε υγιή, και αυτόν και την οικογένειά του. Είναι ένας καθηγιασμένος χώρος, όχι γιατί εδώ υπάρχει έντονη και το εισπράττει κάποιος μόνο η ευλογία του Θεού και η αφανής αλλά ζωντανή παρουσία της Παναγίας. Μπορεί να μην βλέπεις ορατά την Παναγιά μόλις έρχεσαι, αλλά πραγματικά εισπράττεις το χαιρετισμό της, ότι πλέον είσαι στο χώρο μου, αγαλιάζεται η ψυχή σου, ηρεμή, αισθάνεσαι αυτή την άβρα, την ευλογία του Θεού να σε κατακλείζει. Αλλά ο χώρος ακριβώς έχει καθηγιαστεί από τις προσευχές και τα δάκρυα των προγόνων μας, μοναχών και μοναζουσών. Άκμασε ως μονή αυτός ο χώρος και ως ανδρική, αλλά επί τα τέλη και ως γυναικεία μονή, άνθρωποι εδώ που προσευχήθηκαν, αλλά όχι μόνο από αυτόν, από το δάκρυ και την προσευχή τόσων προσκυνητών μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Πάρα πολλοί προσκυνητές, οι οποίοι προσέτρεχαν και προστρέχουν εδώ ακριβώς για να καταθέσουν στα χέρια της Παναγίας Μητέρας μας τα εσώψυχά τους, τον πόνο τους, τον αγώνα τους, την αγωνία τους και το αίτημά τους.